από λίγο, κομιτατζίδες, κλέψα την αδελφή σου. Κύριε Χρήστα, Μούντο, οι κομιτατζίδες άρπαξαν την δασκάλα. Παππούλη, τι έγινε? Κομιτατζίδες απήγαγαν την αδελφή σου. Στεκόταν εμπόδιο στην προσπάθειά τους να φελινίσουν το χωριό μας. Προς τα που πήγαν? Ξέρω τα λιμέρια τους. Πάνε στον απόσκεπο. Ελάτε μαζί μου. Δασκαλίτσα, δασκαλίτσα, έλα να μιλήσουμε λογικά. Με θέλεις να σώσεις τη ζωή σου και στο γιο μου. Αν απαρνηθείς τον Χριστό που διδάσκει ο Πατριάρχησες και δεχθείς το δικό μας το σχίσμα, θα έχεις να κερδίσεις πολλά. Θα σε στείλω στον τόπο μας με δικά μας χρήματα. Θα μάθεις τη γλώσσα μας και θα τη διδάξεις στα χωριά της Μακεδονίας. Τι λες? Και πρόσεξε. Πρόσεξε τι θα μου απαντήσεις. Ό,τι θέλεις θα το έχεις στα πόδια σου. Σπίτι, μεγάλο μισθό, λέβα, πολλά λέβα. Και γης, δασκαλίτσα, γης. Πώς θα μου δώσεις γη που δεν σας ανήκει, Ποπτράικοφ? Την άκουσες? Λέει πώς θα της χαρίσω γη που δεν μας ανήκει. Ποπτράικοφ, ο Χριστός είναι ένας και σε αυτόν πιστεύουμε και εμείς και εσείς. Τότε το πράγμα γίνεται εύκολο. Να πιστέψεις τη δική μας την εξαρχία. Είναι σατανικός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε να φελινίσετε τη Μακεδονία, Ποπτράικοφ, αλλά δεν θα τα καταφέρετε. Τη Μακεδονία του Μεγαλέξανδρου, όπου και αν ψάξεις απ' άκρη σ' άκρη, θα βρεις αγάλματα ελληνικά, θαμμένα από χιλιάδες χρόνια. Τράικοφ, γυάλατε από τα φορέματα των γυναικών μας τα κεντήματα. Να σου πω εγώ. Γιατί είχαν κεντημένο το Μεγαλέξανδρο. Ποια δύναμη μπορεί να ξεριζώσει από την καρδιά μας την Ελλάδα? Ποια? Γιατί δεν γυρίσετε στον τόπο σας? Κατερίνα Χατζηγεωργίου, είσαι αμετανόητη. Ποπτράικοφ, έρχεται μια ομάδα καβαλαρέων. Την Μακεδονία θα την κάνουμε δική μας. Θέλετε, δεν θέλετε, άκουσες, δική μας. Όταν ο ήλιος γυρίσει ανάποδα προς την Ανατολή, τότε ναι, θα τα καταφέρετε. Μωρέ, τούτη δεν φοβάται. Κατερίνα Χατζηγεωργίου, δεν λυπάς τη ζωή σου. Έρχονται. Ο Χριστός δίδαξε την ανθρωπιά, την ειρήνη και την αγάπη. Και αυτά εσείς που ζητάτε να πιστέψουμε στο δικό σας πατριαρχείο, τα ξεχάσατε. Άικο, πλησιάζουν. Για τελευταία φορά σε ρωτάω, θα απαρνηθείς ή όχι? Στα λόγα σας! Θα απαρνηθείς ή όχι? Thank you.
Καλημέρα σας, κύριε Συνταγματάρχα. Τι κάνετε, κύριε Μελά? Σας περίμενα. Πώς είναι η κυρία, τα παιδιά? Μια χαρά, θα τους δείτε. Περάστε. Τα παιδιά μου. Μα πόσα έχετε? 6 και ο Παύλος που μελετάει 7. Να σας ζήσουν. Ευχαριστώ. S'il vous plaît, amenez les enfants au jardin. Εσύ πας, παιδιά. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, παιδιά, στον κήπο. Πηγαίνετε να παίξετε, πηγαίνετε. Θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Έτσι, μπράβο. Καθίστε. Ευχαριστώ. Κυρίες, πήρα το μήνυμά σας ότι επρόκειτο να με επισκεφτείτε σήμερα και ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα. Τι γίνεστε, κύριε Συνταγματάρχε? Θερμότατα συγχαρητήρια για την καινούργια σας θέση στα ανάκτορα. Το μάθατε κιόλας. Καθίστε. Ευχαριστώ. Νομίζω έχουμε να συναντηθούμε από την εποχή που επιστρέψατε από τη Μασσαλία, διαμόνιμον εγκατάστασιν στα Αθήνας. Περίπου. Μου μιλήσατε ότι... Ναι. Έχω προσωπικό μήνυμα του κυρίου Πρωθυπουργού Δήμας. Εμένα να μου επιτρέψετε. Παρακαλώ, κυρία. Είναι βεβαίως απολύτως προσωπικό το μήνυμα του κυρίου Θεοτόκη. Επειδή γνωρίζω πόσο πολύτιμος βοήθησε. Παρακαλώ να παραμείνετε. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδιαμαντόπουλε. Υπερβάλλετε. Ο γιος μου. Σας θέλω. Για τα γραμματώσιμα. Κάτσε μαζί μας. Θα τα πούμε μετά. Μάλιστα. Σας ακούω. Τι ακριβώς γνωρίζετε για την κατάσταση που επικρατεί στη Μακεδονία, κύριε Μελά? Νομίζω ότι οι Βούλγαροι σπαταλούν πολύ χρήμα. Ιδρύουν σχολάς, χειροτονούν δικούς τους ιερείς με την πρόθεση να δημιουργήσουν πιστούς στη δική τους εξαρχία. Επιπλέον, όσοι μένουν πιστοί στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, καταδιώκονται αργά ή γρήγορα. Και έχω πληροφορίες ότι αυτό γίνεται μεθοδικώς από χωριό σε χωριό. Κύριε Συνταγματάρχε, είναι αλήθεια ότι οι Βούλγαροι εξαγοράζουν με πολύ χρήμα την ανοχή των Τούρκων για τη δράση των Κομιταζίδων? Δυστυχώς, ναι, κύριε Μελά. Εγώ ένα πράγμα δεν μπόρεσα να καταλάβω, κύριε Συνταγματάρχα. Γιατί δεν υπάρχει επίσημο συμπαράσταση των Αθηνών προς των υπόδουλων Ελληνισμών? Κοίταξε, η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων εμποδίζει ασεκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις να παρασταθούν εις των υπόδουλων Ελληνισμών. Σωστόν. Κύριε Μελά, δυστυχώς, η κατάσταση στη Μακεδονία καθημερινώς χειροτερεύει. Οι Βούλγαροι Κομιτατζίδες, προσπαθώντας να αφελληνίσουν τη Μακεδονία, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, μετέρχονται κάθε μέσον για να πραγματοποιήσουν τα κατακτητικά των σχέδια. Σας αναφέρω ένα φοβερό γεγονός που συνέβη στο Μακεδόνα Δήμο Μπάλιο, ένα γενναίο παλικάρι, όταν θέλησε να βαφτίσει το μονάκριβο παιδί του στην εκκλησία του χωριού του. Πού το πας το παιδί, ρε Μπάλιο? Είναι άρρωστο! Πάνω την πάνω το παπτίσα δικό σου παπά, στην Πέλογα! Περτοδόρα, το μακρύσουμε στη δικιά μας εξαρχία! Δικιά μας εξαρχία! Με δικό μας παπά! Θα σου δώσουμε και ένα καλό κομμάτι γης. Γεια! Ρίχτε! Γρήγορα, παπα Γιώργη, να παπτίσουμε το παιδί μου! Ο δυστυχής Μπάλιος έπνιξε άθελά του το παιδί του. Έπνιξε άθελά του το παιδί του μέσα στην αγκαλιά του. Απ' την αγωνία, καθώς τον κυνηγούσαν οι Κομιτατζίδες. Νέα πληροφορία μας γνωρίζουν ότι οι Κομιτατζίδες ήρχισαν να δημιουργούν ασφαλή καταφύγια στη λίμνη των Γιαννιτσών. Εξέρχονται από τα κρυσφύγετά των με τις πλάβες των και δρούν ασπλάχνος εναντίον των Μακεδόνων. Καίνε δίχως ίκτο τα σπίτια και τις αποθήκες με τις οδιές των Ελλήνων. Δολοφονούν δασκάλες, δασκάλους, ιερείς. Δολοφονούν όσους λειτουργούνται στις δικές μας εκκλησίες. Προσπαθούν με τη βία, με κάθε τρόπο, να αφελληνίσουν τους Μακεδόνας, σκοτώνοντας όποιον στέκεται εμπόδιο στην κατακτητική των μανία. Και αφού εκτελέσουν τα δολοφονικά των σχέδια, επιστρέφουν στη λίμνη. Η κατάσταση μέρα με τη μέρα όντως χειροτερεύει, κύριε Μελά. Γιατί δεν πάτε να τους πολεμήσετε? Παύλο! Παρακαλώ, κύριε Μελά, ο Παύλος έχει δίκιο. Κύριε Μελά, εξηγήσατε παρακαλώ εις τον ιόν σας τις δυσκολίες που υπάρχουν και που δεν μας επιτρέπουν, προς το παρόν τουλάχιστον, να πολεμήσουμε Τούρκους και Βουλγάρους Κομιτατζίδες. Παύλο, όταν θα έρθει η ώρα, θα τους πολεμήσουμε. Παύλο!
Θα σας δω και πάλι, κύριε Παπαδιαμαντώπουλε. Κύριε Συνταγματάρχα. Κύριε Μελά, η κυβέρνηση γνωρίζει την πρόθεσή σας να αποστείλετε και πάλι όπλα στην Κρήτη, όπως κάνατε προετών στη Μακεδονία. Κύριε Συνταγματάρχα. Αυτό μου είπε ο κύριος Πρωθυπουργός να σας πω. Μας συγκινείται βαθύτατα η αγάπη σας προς τους Κρήτες και τους Μακεδόνες. Και βλέπω ότι την αγάπη σας αυτή έχετε μεταδώσει και στον ιό σας Παύλο. Σκοπίμως τον άφησα να παρακολουθήσει τη συνομιλία μας, επειδή επιθυμώ να τον δω έναν εξαιρετότην και όχι αργόσχολον κοσμικών. Καλή τύχη λοιπόν και προσέχτε, μην εκτεθείτε και φέρετε εις δύσκολον θέση την κυβέρνηση. Ανδρέα! Ναι, Παύλο. Πού είναι ο πατέρας μου? Ανέβηκε στο σοφίτα. Παύλο! Παύλο! Έλα, Χρυσό μου, ήρθε ο καθηγητής των μαθηματικών. Δεν θα μπει στη σχολή των Ευελπίδων έτσι που εγκαταλείψει τις σπουδές σου, να το ξέρεις. Μην αργήσεις. Έφτασα. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ήρθες για τα γραμματώσιμα. Για έλα εδώ. Αυτό που βλέπεις σήμερα δεν πρέπει να το μάθει κανένας άλλος. Είναι όπλα που τα στέλνουμε στα παλικάρια του Ψιλωρίτη να πολεμήσουν τους Τούρκους. Ως τώρα το μυστικό το ξέραμε εμείς οι τρεις. Από σήμερα το ξέρεις κι εσύ. Έλα, πηγαίνουμε. Εδώ, κύριε, υπάρχει επίσημον έγγραφον. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ τον εαυτό μου προσβεβλημένο. Είμαι υποχρεωμένος να εγκαταλείψω την αίθουσα. Τον καφενέ σου Μαραβελάτσι τον κάνανε οι βουλευτέ βουλή των Ελλήνων. Γιατί δεν πάνε εκεί, έρχονται εδώ. Ήρθατε! Δεν βρισκόμεθα! Εις το έτος 1886. Εις το σωτήριο έτος 1886. Ακούστε τι έγραψε ο Σουρής στο Ρωμιό του για τον καυγά που έγινε προχθές στη Βουλή μεταξύ του Τρικούπη και του Δελιγιάννη με θέμα «Κλείστε τα σχολιά στη Μακεδονία». Κάθισε κάτω πάραφτρα και μη με διακόπτης και δεν θα γίνεις, κύριε, το λόγον μου επόπτης. Μα λέγεται ανακριβή και με το παραπάνω. Διακοπάς δεν δέχομαι, σας επαναλαμβάνω. Μα κύριε, μην κόπτετε το λόγον μου το νήμα και όταν θα έρθει ο καιρός τα λέγετε στο βήμα. Μα και μου δεν δέχομαι διακοπήν καμίαν. Γνωρίζετε πως πράτεται φρικτήν παρανομίαν! Ζητείτε τον κανονισμό κι εγώ να εφαρμόσω! Ρε κάτσε κάτω στο σκαμνί να μη σε μπαγλαρώσω!
Λοιπόν, άκουσε τι έγραψε ο Αχιλλέας Παράσκος για τον Τρικούπη που έφυγε στο εξωτερικό και για τη Μακεδονία. Έλα, έλα, προδοσία η βραδύ της αυτή είναι. Δεν σε περιμένω. Όχι μόνο, ναι, μικρή Αθήνα. Σε ζητεί, Σπύρο Τρικούπη, πάλουσα το σου των χρόνων όλη η Ελλάς. Και ιδίως η Ελλάς των Μακεδόνων. Ελλάς των Μακεδόνων. Έξοχο είναι. Αχ, Μακεδονία μου, Μακεδονία. Που στενάζεις κάτω από το πέλμα των Τούρκων και των Κομιτατζίδων. Πότε θα έρθει η στιγμή να αγωνιστώ για την ελευθερία σου. Πότε. Οι κομιταζίδες που πηγαίνουν το Λιτόχωρο έρχονται κατά εδώ. Χρόνια πολεμάνε ολομόναχοι Μακεδόνες, καπετάν Χριστό. Ποιος μας βοήθησε. Ποιος μας βοηθάει. Κανείς. Οι επαναστάσεις μας. Οι επαναστάσεις μας το 54 και το 78. Δεν πήγανε στράβη, καπτάν Γιώργη. Σπήρανε μέσα στην ψυχή μας το πάθος για τη λευτεριά. Αδέρφια. Ήρθε η ώρα να του τσακίσουμε. Να του τσακίσουμε. Να του τσακίσουμε. Τα όπλα μας είναι λιγοστά, το ξέρω. Αλλά εμείς, ακόμα έστω και με ένα, θα τους διώξουμε. Ζήτω η ελευθερία. Ζήτω. Εμπρός, λοιπόν, αδέρφια μου. Εμπρός. Να ξεσηκώσουμε ολάκερη την Ελλάδα με τους αγώνας μας για συμπαράσταση. Καπετάνιο Κομιτατζίδες. Πόσοι. 10. Έρχονται κατά 12. Άκουσες, καπτάν Στέφ. Απασχολεί. Έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα πάνω. Οι κομιτατζίδες έγιναν πιο άγριοι, πιο απειλητικοί, βλέποντας πως τα αποτελέσματα της προπαγάνδας των είναι μηδαμινά. Αύριο ονομαζόμασταν διπολοχαγοί. Με την πρώτη ευκαιρία θα ανέβω στη Μακεδονία. Να πολεμήσω αντίον των Βουλγάρων κομιτατζίδων και των Τούρκων κατακτητών. Και να οργανώσω ανταρκτικές ομάδες. Τρελάθηκες, Παύλο. Πώς θα πραγματοποιηθούν τα σχέδιά σου. Πόλεμο σημαίνει χρήματα, πολλά χρήματα. Χρειάζονται όπλα, πυρομαχικά, ρούχα. Οι Βούλγαροι σκορπούν εκατομμύρια λίρες στη Μακεδονία. Θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω. Θα φορολογήσω τους φίλους μου. Θα τους υποχρεώσω να δίνουν ένα ποσό κάθε μήνα για το μακεδονικό αγώνα. Και η Ναταλία. Είμαι βέβαιος πως θα μου συμπαρασταθεί. Κωνσταντινούπολης, Μάιος 1896. Πέραν. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, κύριε Παύλο Μελά. Η τελευταία σας επιστολή με συνεκίνησε βαθύτατα. Το μέγα πάθος σας για την Μακεδονία ειλικρινώς με εντυπωσιάζει. Δυστυχώς, έχω λίαν δυσαρέστους ειδήσεις για τον σκλαβωμένο ελληνισμό της Μακεδονίας. Η Τουρκία, εξέδωκεν χαριστικός, εκκλησιαστικά προνόμια, βεράτια, δια την ίδρυση υπό των Βουλγάρων σχισματικών Μητροπόλεων. Η Σαχρίδα, Σκόπια, Βελεσά, Στρόμνιτσα, Δίβρη και Νευροκόπιον. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τίθεται πλέον θέμα εθνικής επιβιώσεως. Σας γνωρίζω λίγαν εμπιστευτικός
ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, απεφάσισεν, για να αντιμετωπίσομεν την σκληρωτάτην ταύτην εθνική δοκιμασία, την ενθρόνηση εις Μητροπόλης της Μακεδονίας, νέων ιεραρχών, θαραλέων, μορφωμένων και αποφασιστικών. Νομίζω ότι προορίζομαι δια την Μητρόπολη της Καστοριάς. Γνωρίζομαι καλώς, εν Κωνσταντινούπολη, ότι οι εκάστοτε ελληνικέ κυβερνήσεις αδυνατούν να προσφέρουν χείρα βοηθείας προς την υπόδουλον Μακεδονία, τουλάχιστον προς το παρόν. Όθεν παρακαλώ, είμαστε όμως, όπως μη γνωρίσετε ταχαίως, πώς σκέπτεστε εσείς οι αξιωματικοί να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Σας ασπάζομαι, Γερμανός Καραβαγγέλης. Κύριε, προτείνω την ίδρυση εθνικής εταιρείας, η οποία δια καταλήλων ενεργειών να προβεί. Πρώτον, εις την αναζωπήρωση του εθνικού φρονήματος. Δεύτερον, εις έργα δια των οποίων θα πρέπει να πείσομεν την ευρωπαϊκή διπλωματία ότι η Ελλάς απαιτεί την απελευθέρωση των υποδούλων περιοχών της χώρας. Και τρίτον, να αναλάβομεν την υποχρέωση αποστολής όπλων και πυρομαχικών εις των σκλαβωμένων ελληνισμών. Στο όνομα της Εθνικής Εταιρείας. Ομνιωμένη στο όνομα της Εθνικής Εταιρείας. Να αγωνιστόμεν μέχρι της ιστάτης μας πνοής. Να αγωνιστόμεν μέχρι της ιστάτης μας πνοής. Υπέρ των καταδυναστευωμένων αδελφών μας. Υπέρ των καταδυναστευωμένων αδελφών μας. Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω! Απριλίου 1897. Μπουγάζι. Αγαπημένοι μου Νάτα, φτάσαμε στο Μπουγάζι. Οι πυροβολαρχίες μας παίρνουν θέσεις. Επιτέλους η ώρα φτάνει. Αν μας βοηθήσει ο Θεός, θα πάρετε γρήγορα γράμμα μου από τη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά από στιγμή σε στιγμή θα ανάψει. Σας φιλώ όλους. Πυρ! Συγχωρείτε υψηλότατε. Μελά, μετακινούμεθα εις νέες θέσεις. Ετοιμαστείτε. Ο Γαγιέ, να τον αφαίρετε με τρόπο για τον πατέρα του. Ανακοχή υπολογαγεγλέν. Παύλο. Νομίζω, Παύλο, πως η κυβέρνησή σας προσανατολίζεται προς αυτή την πλευρά. Γκλέν, αυτό σου είπε ο πρίγκιπς ή τίποτα άλλο. Ο πατέρας σου. Κατηγορώ την εθνική μετερία ότι παρέστηνε τον λαό.
Κύριοι, έχουν κατά νου τα δυσμενείς επιπτώσεις που είχαν και επί της Μακεδονίας τα ατυχή γεγονότα του πολέμου του 97, παρόλο ότι ήδη ανακατελήφθη η Θεσσαλία υπό του ελληνικού στρατού και διαναστερήσομεν του δικαιώματος να μας κατηγορούν ως συνυπευθύνους δια τας ατυχίας του 97, προτείνω κύριοι, προτείνω να διαλύσουμε την εταιρεία. Ως έννοια του. Κύριε Λάμπρου. Κύριε Λάμπρου, πάρα πολλά προσέφερε ισόπλα και ηθική συμπαράσταση η εθνική μας εταιρεία προς τον υπόδουλο ελληνισμών. Βεβαίως, κύριε. Αν μας κατηγορούν ορισμένοι πολιτικοί ότι είμαι θα έτοιμοι να συμπτύξουμε με πολιτικών οργανισμών, μας συκοφαντούν εσκεμμένος για να πραγματοποιήσουν εν ώψη των νέων εκλογών προεκλογικά ωφέλη. Μα δεν είναι το δυνατόν, κύριε, να μην είχαμε τα ατυχή γεγονότα στην Θεσσαλία, όταν οι Οθωμανοί διέθεταν 200 πυροβόλα ή πύλατα νεοτάτου τύπου έναντι 47 πεπαλαιωμένων δικών μας. Και όταν 37 τάγματα Ελλήνων που είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος μεθορίου αντιμετώπισαν 100 εχθρικά. Σωστά. Είναι γνωστόν ακόμη ότι οι στρατιώτες μας διέθεταν και διαθέτουν όπλα του 65 ή τιγκράρες. Ενώ οι Τούρκοι διέθεταν τελευταίου τύπου Μάουζερ επαναληπτικά. Ο στρατηγός Μολένσκις, που κατετρόπωσε τους Τούρκους στη μάχη του Βελεστίνου, διετάχθη να συμπτυχθεί. Τρίτος και μόνον, και ας αποδείξουμε ότι δεν πολιτεύομεθα. Πρώτον, να πείσουμε την κυβέρνηση όπως συμπαρασταθεί επιτέλους ουσιοδός προς τον υπόδουλον ελληνισμών, αδιαφορούσα δια τας έξωθεν πιέσεις. Και να τις γνωρίσουμε ότι θα τις συμπαρασταθούμε εις πάσαν προσπάθειάν της. Αυτό επιτάσσει το συμφέρον του έθνους. Συμφωνείτε? Ναι. Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904. Νάτα μου, επιτέλους πατώ το χώμα της αγαπημένης μου Μακεδονίας. Το μεγάλο μου όνειρο εκπληρώνεται. Κοιτώ μαγεμένος στο όμορφο τοπία τριγύρω και σκέφτομαι ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα έρθουμε όλοι μαζί να χαρούμε την ομορφιά του χιονιού. Είχαμε λάβει διαταγή να περάσουμε τα σύνορα μικρές ομάδες και να συναντηθούμε αργότερα για να μην κινήσουμε τις υποψίες. Τα σύνορα φυλάγονται από πυκνές τουρκικές περιπόλους και σκοπιές. Η αποστολή μας στη Μακεδονία έπρεπε να κρατηθεί με κάθε τρόπο μυστική. Ο κίνδυνος της προδοσίας υπήρχε πάντοτε. Θα συνεχίσω πιο ύστερα. Κομιτατζίδες! Άλλοι μόνο στους χωριανούς μου. Έχω μάνα και αδελφοί σκοτωμένες από τους κομιτατζίδες, καπτάν Ζέζα. Από πέρσι τον Απρίλιο. Γιατί πήγαν να εκκλησιαστούν στη δικιά μας την εκκλησία. Θα μου πάνε οι φωνιάδες. Θα μου πάνε. Έφερε σε όλους μας χαρά. Γιατί δεν στο κρύβω, είχαμε την αγωνία μην προδοθεί η παρουσία μας εδώ πάνω. Και τώρα, τώρα που πήραμε το δρόμο για το μοναστήρι του Τσιρίλογου, σκέφτομαι αυτό. Το μεγάλο νου και τη μεγάλη καρδιά του Μακεδονικού Αγώνος. Ο δεσπότικα Καστοριάς Καραβαγγέλη. Και αισθάνομαι δέος. Προετών μαθαίνοντας πόσο μαχητικός Μητροπολίτης Χάλκης ήταν, του γράψα και του ζήτησα να φροντίσουμε για τη Μακεδονία. Η απάντησή του με ενθουσίασε.
Και τώρα έρχεται η ώρα επιτέλους να τον συναντήσω. Είμαστε στη Μακεδονία. Μετά από πολλών ωρών κοπιώδη πορεία, κατάκοπη, ξαποστάσαμε. Πάνω στους πάγους. Και ξαφνικά... Κάθε φορά που σφυγγεί άγρια τους λύκους η πείνα, καπτάν Ζαζά. Πενινταριές, πενινταριές κατεβαίνουν από τα βουνά. Καμιά φορά και εκατοσταριές. Και τότε... Ό,τι ζωντανό βρεθεί μπροστά τους... Τους φοβάσαι, μωρεκότα. Χειρότερα γρήμια και από τους λύκους, καπτάν Πάνο, είναι οι κομιτατζίδες. Με σκιάζονται. Τα αρέσουν τα χώρατά του Πάνο. Ξέρει καλά τι παλικάρι είσαι. Προχτές με πείραξες. Μου είπες επειδή έχω τη συνήθεια να πλένομαι. Δεν παρατάς τα βροχοκοπανίσματα, Παύλο. Φυσικά εγώ δεν σε παρεξήγησα γιατί είμαι φίλος σου. Τούτον όμως πρόσεχτον. Πρόσεχτον για την αγρίμη. Δηλαδή, όταν ο δεσπότης Καραβαγγέλης ονεμίσει στο μακεδονικό αγώνα, του είπε: θα είσαι ο πρώτος όλους. Είναι δεινός σκοπευτής και ατρόμητος. Οι Τούρκοι τον καταδίκασαν εις θάνατο γιατί σκότωσε δύο σπουδαίους δικούς τους. Τον Κερίμ και τον Κασίμαγα. Στερήθηκε τα πάντα για τον αγώνα. Ακόμα και τα δύο του παιδιά που τα έστειλε σε μένα στην Αθήνα. Για να μην του τα σκοτώσουν οι κομιτατζίδες, προσπαθούν από καιρό να το βγάλουν από τη μέση. Με δόλο. Γιατί μου τα λες όλα αυτά? Αδέρφια! Αδέρφια! Αδέρφια μου! Ο Παύλος ο Μεράς! Πέρασε τα σύνορα! Θα ανταμώσει με το Καραβαγγέλη! Με το δεσπότη στο Τσιρίλοβο! Αδέρφια μου, η ώρα της ελευθεριάς μας έφτασε. Σβήτω η Μακεδονία! Ρε Μπασκιά, χάσες τον προσανατολισμό σου. Το μοναστήρι. Σημαίνουν να βρούμε το δρόμο. Ο δεσπότης είναι πάνω μας, περιμένουν. Καλώς ήλθατε στη Μακεδονία. Χαίρομαι που επιτέλους μια κυβέρνηση απεφάσισε να μας παρασταθεί. Οι Μακεδόνες θα αναθαρίσουν από την παρουσία σας. Εξ ονόματος της Μακεδονίας ευχαριστώ, Μίκη Ζέζα. Όσο μπόρεσες, μας παραστάθηκες τα τελευταία χρόνια. Είτε με χρήματα, είτε με όπλα. Έστω λίγο στα όπλα. Ήσουν πηγή κουράγιου και δυνάμεως. Πολλοί στη Μακεδονία αναφέρουν με αγάπη το όνομά σου. Σεβασμιότατε,
Το αργότερο σε δύο ημέρες θα έχετε ικανόν αριθμό όπλων και πυρομαχικών. Αν μπορώ με τα σπτωχάσμουν δυνάμεις να βοηθήσω εις ό,τι είναι απαραίτητον για να φέρετε εις αίσιον πέρα στην αποστολή σας, μη διστάσετε. Ζητήσατε το. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων. Σεβασμιότατε. Σκοπός μας είναι να οργανώσουμε ανταρκτικά ομάδας, να μοιράσουμε όπλα και να πληροφορήσουμε τους Μακεδόνας αδελφούς μας ότι ολόκληρος η Ελλάς είναι στο πλευρό τους και να προετοιμάσουμε μεθοδικώς την τελική εξόρμηση για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας. Ήθε να δώσει ο μεγαλοδύναμος να απελευθερωθούμε γρήγορα. Σας πληροφορώ ότι το κεφαλοχώρι Νέβεσκα ορίστη διευθύνων κέντρων ολοκλήρου της περιοχής. Εσχημάτισα επιτροπές σε όλα σχεδόν τα χωριά για να μας συμπαραστέκονται σε κάθε μας ανάγκη. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Καπτάν Κατζάκη. Καπετάνι μου. Ο Ζήσης, ο Βλαχοβαγγέλης, ο Ντίνας και εσύ Γραμμενόπουλε, θα κάνετε ομάδες με αποστολή να μαθαίνετε τις κινήσεις των Τούρκων και των Κομιτατζίδων. Μάλιστα, καπετάνι. Ο Θεός μαζί σας. Ο Θεός μαζί σας, καπετάνι. Αγαπημένη μου, χιονίζει. Και ενώ εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας, ο Κολοκοτρώνης με τον Παπούλα και τον Καραβίτη μοιράζουν όπλα. Έχουμε το νου μας, γιατί σε αυτή την περιοχή τριγυρίζει ο αρχικομιτατζής Άρτσεφ με άντρες που απέδρασαν τελευταία από τις φυλακές του μοναστηρίου, ληστεύοντας και δολοφονώντας χωρίς τελειωμό. Σε νοσταλγώ τόσο πολύ, μα τελευταία δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μια δύναμη με οθεί διαρκώς και διαρκώς προς τη Μακεδονία. Φίλησέ μου τα παιδιά. Πέρασαμε, πρέπει να μας πρόδωσε. Το Περσία Καταζέζα. Καπετάν Κότα! Δώσ' μας ζωντανό ή νεκρό τον Δέζα και θα έχεις 3.000 λίρες! Ελάτε, πάρτε τώρα, σας το λέει η καρδιά σας! Ελάρτσαφ!
δεξιά και δυο αριστερά το ματώτιο να τους σκυρώσουμε. Πάτε τώρα που βοηθάει το σύννεφο. Γνωρίζω εσένα. Στο Παπασταύρο το σπίτι είδα μια φωτογραφία σου. Σε γνωρίζω. Εσύ είσαι. Όταν έρθει αυτό στη Μακεδονία θα γίνουν μεγάλα πράγματα, μου είπε ο Παπασταύρος. Εσύ είσαι. Παύλε, καλώς όρισες στη Μακεδονία. Ο μισότοπος μας πήρε στο κατώπι από το Καβρέσι. Είπα κάνα δύο φορές να του ρίξω στο δρόμο, αλλά... αλλά όλα τον έχανα τον κέρατα. Δεν πήρε το μάτι του από πάνω σου. Τι να ζητάει άραγε. Και κοφτερών σπαθί μου. Από το προξενείο μοναστηρίου. Υπογραφή Ιων Δραγούμης. Ο κουνιάδος. Αγαπητέ μου Παύλο, έχω να σου αναγγείλω μια λίγα δυσάρεστη είδηση. Η τουρκική πρεσβεία μαθούσα την παρουσία σου, ως και τον κυρίων Κοντούλη Κολοκοτρώνη Παπούλα στην Δυτική Μακεδονία, προέβη εις διάβημα προς την ελληνική κυβέρνηση διαμαρτυρωμένη δια τας ενεργείας σας. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, κύριος Άθος Ρωμάνος, διέταξε να επιστρέψεις στις Αθήνας ο ταχύτερον, πρώτος εσύ, διότι με τα επαναστατικά συνεργεία σου εξετέθης περισσότερων των άλλων και κατέστης ο πλέον γνωστός εξ όλων. Σε ασπάζομαι, Ιων Δραγούμης. Με υποχρεώνουν να κατέβω στην Αθήνα, τώρα που οι Μακεδόνες άρχισαν να οργανώνουν την άμυνά τους. Άκουσε, Παύλο. Η κυβέρνηση σας ακολουθεί την πολιτική της. Εγώ αδιαφορώ για την πολιτική. Πρέπει να μείνω εδώ. Αντιλαμβάνομαι την πίκρα σου, Παύλο, γιατί είναι και δική μου. Εντολή να σας παραδώσω αυτή την επιστολή. Είμαι κι εγώ από την Αθήνα. Κουράγιο, κύριε Ανθιπολογαγέ.
Νοσταλγείσαι, ε. Ο αγών φουντώνει, Ναταλία. Έπρεπε να είμαι επάνω, κοντά τους. Κι αυτοί με κρατούν εδώ. Απλώς δεν είμαστε μόνοι. Τα παιδιά είναι ευτυχισμένα που σε έχω κοντά τους. Παντερόλη, σας παρακαλώ που βγαίνετε το θείο μου. Να σου δύο ρε Ζιόζη, έτσι το πες, δε. Άσο δύο. Παρέντησα μας να παίξω με το σε παρέντησε ρε Ζιόζη, τι να μην είσαι τηλεφωνσίνα είναι. Για σκαμπίζει. Είναι αλογάτε που θα μας εμάθεις να παίζω με ρετάβι. Να σε μάθω να παίζεις. Ωραία, εδώ έρχεται όλη η βουλή των Ελλήνων. Παιδιά, έρχεται ο λεβέντης μας, ο Παύλος ο Μελάς. Καλώς όρισες, λεβέντη μου. Καλώς όρισες. Τι να κάνεις, καλά σε. Και τώρα θα μας πεις όλα όσα έζησες, Τσιπάνο, στη Μακεδονία μας. Αργότερα, Μαραβελάκη, αργότερα. Τον καθένα, κύριε Παύλου! Καλώς ορίσατε, κύριε συνάδελφε. Παύλο, καλώς όρισες. Καλώς ήρθες, Παύλο. Καλώς σας βρήκα. Πότε γύρισες? Πολύ πιο αργά, φυσικά, από εμάς, κύριε Μελάρη. Με διέταξα να κατέβω. Αντιλαμβάνομαι το είδος της εκθέσεως που πρόλαβες να υποβάλεις στην κυβέρνηση σχετικώς με την κατάσταση εν Μακεδονία. Πρόλαβα. Μα τι λες. Μερικοί υψηλά ιστάμενοι φρόντισαν σίγουρα να βρεθεί στις Αθήνες ενωρίτερων ημών. Γιατί άραγε? Έμαθα ότι υπέβαλες έκθεση με την άποψη ότι οι Μακεδόνες δεν έχουν ανάγκη βοηθείας και ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Αληθεύει αυτή η πραγματικώς εξωφρενική πληροφορία? Εξωφρενική? Σας απαγορεύω να μου μιλείτε με αυτόν τον τρόπο, κύριε Αντιπολογαγέ. Απαντήστε μου, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε, ηρεμήστε. Ο κύριος Μελάς απαιτεί μια απάντηση. Θα την έχει. Ζητείτε καταπιεστικώς από την κυβέρνηση την αποστολή ανταρτικών ομάδων στη Μακεδονία, διότι επιθυμείτε την προβολή σας. Κύριε Μαζαράκη, αύριο αναμένω τους μάρτυρες του κυρίου. Θέλεις να γλιτώσεις τη ζωή σου, μαρτύρα, ποιοι άλλοι έχουν κρυμμένα όπλα στο χωριό? Πού έχεις κρυμμένο το όπλο, ρε? Σου είπα, δεν έχω κανένα κρυμμένο όπλο. Πυροβόλησα στον Τράικοφ από το παράθυρο της εκκλησίας. Σε είδα! Μαρτύρα, ρε, που έχεις κρυμμένο το όπλο. Συνέχεια! Μαρτύρα! Μαρτύρα! Μαρτύρα, ρε, που έχεις κρυμμένο το όπλο. Σεβαστή μου. Αργύρης Άχος. Αθανάσιος Ματιής. Χαίρομαι πολύ, κύριε. Σε τι μπορώ να σας φανώ, χρήση μας? Ερχόμαστε από τη Μακεδονία. Έχουμε ένα γράμμα για σας. Από το Δεσπότη Καραβαγγέλη. Αγαπητέ μου Παύλο, η κατάσταση εσύ στην Μακεδονία διαρκώς χειροτερεύει. Παύλο, ο αγών άνευ ελληνικών σωμάτων είναι αδύνατος. Είμαι θα μόνοι. Σε χρειαζόμεθα. Πρέπει πάση θυσία να έλθεις κοντά μας στο ταχύτερον. Σε ασπάζομαι ο Καστορίας Γερμανός. Έχουμε την ανάγκη σου, Μικησέζα.
Έχουμε πλέον οργανώσει την άμυνά μας. Το όνομά σου σε όλη τη Μακεδονία είναι το σύμβολο της απελευθέρωσεώς μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι της Επιτροπής του Μακεδονικού Κομιτάτου, κατόπιν των όσων σας πληροφόρησα, είμαι υποχρεωμένος να φύγω. Παρετούμε, εξοχότατε. Με την άδειά σας. Ό,τι καταφέραμε ως τώρα το καταστρέφουμε τελείως, εξοχότατε. Σας παρακαλώ, αποδεχτείτε την παραίτησή μου. Παύλο Μελά, σας διορίζομαι Γενικών Αρχηγών των Ελληνικών Ανταρτικών Σωμάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν νοικιέται. Θα περάσω. Με καπετάνιο, να ανάψουμε φωτιά. Έχω πληροφορίες από την Καλαμπάκα ότι οι Τούρκοι επιτηρούν με πολλές περιπολίες τα σύνορα. Φωτιές λοιπόν όχι. Καπεταζέσα, έρχονται καβαλαρέ. Τουρκική περίπολος. Καλυφθείτε! Πες τους δεν θα πυροβολήσει κανείς. Θα τους αφήσουμε να περάσουν. Σκιάζεσαι, ρε. Είναι να μη σκιάζουν, ρε καραβίτη. Οι Τούρκοι μάθαν να σας γυρίζει με το ανταρτικό του σώμα, ξεσκώνοντας ολόκληρη τη Μακεδονία εναντίον κομιτατζίδων και Τούρκων. Μωρέ, είδες με τη συγκίνηση ο κόσμος τον υποδέχεται. Από πού δεν το μάθαν. Από πού δεν. Το μακεδονικό μας κομιτάτο δεν έβγαλε. Σιγά. Το Μακεδονικό μας Κομιτάτο δεν έβγαλε μια προκήρυξη στις εφημερίδες που λέει χαρτί και καλαμάρι. Ότι και όπλα θα στείλουν επάνω και ομάδες ανταρτών. Από πού θα το έμαθαν, λες εσύ. Thank you.
Φρανσέζα. Είναι κουρασμένος. Είναι ανάγκη. Καπετάνια. Καπετάνια. Καπετάν Ζέζα, έφυγε ο Βάγιας. Τράβηξε κατά την Καστοριά στους τζαντερμάδες. Πήγε στους Τούρκους. Γιατί του ρίξες. Του παίξα 2-3 μπαλωτές, καπετάνιο. Καπετάν Ζέζα, ο Δεσπότης φάνηκε στα ψηλώματα. Σας ξαναβλέπουμε με συγκίνηση και μεγάλη χαρά, Δέσποτε. Καλώς όρισες και πάλι στη Μακεδονία, Παύλε. Σε περιμέναμε. Καλωσύνη σας, Δέσποτε. Οι κομιτατζίδες κλείδωσαν πάλι τρεις εκκλησίες μας στα Κορέστια. Και πάω να λειτουργήσω. Διέκοψα την πορεία μου για να σε δω. Καλωσύνη σας, Δέσποτε. Έφερα μαζί μου δύο τσαγκαράδες από την Καστοριά να επιδιορθώσουν τα τσαρούχια σας. Παύλε, μη διστάσεις. Ό,τι χρειαστείς και δύναμη να το πραγματοποιήσω, να το ζητήσεις. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ, Δέσποτα. Φτάνει τους κομιτατζίδες ο Δέσποτας που γυρίζει με τον εμείς στις Ερηνιές. Πύριζα. Έχει ένα πολύ δυνατό όπλο. Το πάθος του να δει τη Μακεδονία όσο πιο σύντομα γίνεται. Ελεύθερη. Σε ολόκληρη τη Μακεδονία δεν ακούς παρά μονάχα ένα όνομα. Ζέζας. Τι κάνετε γι' αυτόν? Οι χωριάτες δεν μαρτυράνε τα περάσματα Ζέζα από τα χωριά τους? Όχι. Ψάχνετε να τον βρείτε? Κάθε μέρα. Για όποιον μάθεις πως βοηθάει το Ζέζα και τους άντρες του, η διαταγή μου είναι να κρεμιέται αμέσως. Ελευθερία θέλουν οι γεούλιδες, Πνίχτε τους το αίμα. Καλά κάνουν οι κομιτατζίδες που τους καίνε τις οδιές, που τους ερημώνουν τα χωριά. Μα τον Αλλάχ, καλά κάνουν. Κοιμήθηκες, αρχηγέ? Τι έχεις? Αφότου ήρθα δεν αντικρίζω παρά φόνους, δόλιες και άτιμες πράξεις, ερημώσεις σπιτιών, απελπισία. Πίζα. Ναι. Δεν τρέπομαι να σου αποκαλύψω. Χθες το βράδυ στην εκκλησία του μοναστηριού έκλαψα. Εσύ? Ναι. Ο αρχηγός? Ναι, 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 εγώ. Ο αρχηγός. Γιατί? Ένας αρχηγός δεν έχει αισθήματα? Δεν έχει καρδιά? Μα γιατί? Ζω
Ζω σε μια κόλαση μόνος, ολομόναχος. Αναρωτιέμαι αν η παρουσία μου έγινε αιτία της αγριότητος αυτών των πλην ανθρώπων. Ξέρεις γιατί αγρίεψαν ακόμα περισσότερο οι κομιτατζίδες? Γιατί μας φοβούνται. Γιατί ξεσήκωσες τις καρδιές των Μακεδόνων. Γιατί τους όπλησες με θάρρος και δύναμη. Και αμήνονται. Υποφέρουν όμως τα πάντινα. Αδιαφορούν. Πού ακόμα? Μα ορκίζονται στο όνομά σου, Παύλο. Αρχηγέ, συγκέντρωσα έξω τους άντρες όπως με διάταξες. Πρέπει να φύγουμε για την Εγκοβάν και το Λέχοπο. Μας περιμένουν. Το όπλο μου. Σκότωσαν τον Παπαχρήστο. Δολοφόνησαν τον Παπαχρήστο. Σκότωσαν τον Παπαχρήστο. Ποιος? Ο Νατσάλινγκ και ο Βούλγαρος δάσκαλος. Τι είναι αυτός? Έτσι λένε τους αρχηγούς της εξαρχίας των. Θα τους χτυπήσουμε. Κουράγιο, Μακεδονία μου. Ο Καούδης και οι άντρες του χτυπιούνται στο Λέχοβο με τους κομιτατζίδες. Κουράγιο, Μακεδονία μου.
ξεσηκώσουμε κι άλλα φλογιά βορειότερα. Προτείνω να συναντηθούμε έξω από τη Στάτιστα για να αποφασίσουμε νέες επιχειρήσεις. Με τον Καραλίβανο, τον Μπούλαγα, τον Βολάνη και τους άντρες τους που περιμένω αύριο, θα αποτελέσουμε όλοι μαζί μια σημαντική δύναμη κρούσεως. Περιμένω νέα σας. Καπτάν Γκατζάκη, έρχομαι, καπετάνιο! Προσταγές, καπετάνιο. Αυτό το γράμμα δώσε στον Καούδη και στον Κύρου. Εγώ πριν ξημερώσει θα φύγω με τους άντρες για τη Στάτιστα. Πού θα καταλήσουμε? Στο φυσικό μου, καπετάνιο. Αυτές τις μέρες μάλιστα οι Τούρκοι έχουν γιορτή και κατέβηκαν στην Καστοριά. Πρόσεχε μονάχα. Εκεί θα τριγυρνάει ο κομιτατζής ο Μητροβλάχος. Έχει τον νου. Μακάρι να το συναντήσω. Του τη χρωστάω από τότε που μου ξέφυγε στο Μακρυχώρι. Άντε, καλή τύχη. Καλή τύχη, καπετάνιο. Μπήκε για καλά στον Τωρό. Τα χωριά μας σιγά σιγά ξεσηκώνονται. Οι κομιτατζίδες, μην τολμώντας αναμέτρηση κατά μέτωπο, σκοτώνουν και ληστεύουν ακόμα πιο άγρια τα ασκλάβωμένα αδέλφια μας. Θάνατος στους κομιτατζίδες. Εμπρός λοιπόν να διώξουμε τα τσακάλια από τη σκλαβωμένη Μακεδονία μας. Ζήτω η ελευθερία. Ζήτω. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετα ευτυχή. Αχ, τα κόκαλα φερμένη των Ελλήνων τα γερά και στα πρώτα ανδριωμένη καιροχέ. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Ζήτω η Μακεδονία μας! Ζήτω! Αγαπημένη μου Νάτα, αδύνατο να σας περιγράψω πόσο συγκινητική ήταν η τελετή αυτή. Την εσπέραν αυτήν θα ήθελα να ήσαν εκεί τα τέρατα εκείνα τα οποία αποφασίζουν την τύχη των λαών. Ήθελα να έβλεπαν τον ενθουσιασμό και την πίστη την φλογεράν που εξέπευαν όλοι αυτοί οι οφθαλμοί και ίσως τότε να εννοούν τι είναι ελευθερία. Αγαπημένη μου, απορώ πως μπορώ και ζω μακριά σου. Αντιμετωπίζω δυσκολίες γιατί ο καταρτισμός σωμάτων απαιτεί χρήματα. Συναντήθηκα με τα συμβούλια μήνης διαφόρων περιοχών. Δεν περιγράφεται ο ενθουσιασμός του. Συγκεντρώνουν χρήματα για να αγοράσουν πολεμοφόδια, όπλα, να ανοίξουν σχολεία, να προσλάβουν δασκάλους, να διδάξουν στα παιδιά τους τη γλώσσα των πατέρων τους. Και αυτά όλα χωρίς καμία απολύτως συμπαράσταση από την Αθήνα, που σωπαίνει. Θα σου γράψω σύντομα. 1000 μακεδονικά φιλιά. Ναι. Στον Ερέτη οι κομιτατζίδες σκότωσαν 10 δικούς μας σε εκδίκηση για το σκοτωμό του Νατσάλτη και του δασκάλου των. Ξεκλήρισαν 3 ελληνικές οικογένειες. Θα ξυπνήσουν όλοι οι άντρες. Φεύγουμε για τον Ερέτη. Thank you.
Κουνιάδες! Κάψτε το σπίτι! Καταλήβανε! Έχει γυναίκες και παιδιά μέσα το σπίτι. Θα περάσω απέναντι. Λίχτος! Καπετάνιε! Να μην τους πειράξει κανείς. Επιθυμώ να απονείμω δικαιοσύνη. Αν αυτοί οι τέσσερις είναι δολοφόνοι όπως τους κατηγόρησαν, θα τους εκτελέσω με τα ίδια μου τα χέρια. Αν δεν είναι όμως, πώς θα πάρω αθώο αίμα επάνω μου, καπετάνια. Τα κορέστια σε λένε Ιεραπόστολο. Μεγαλοψυχία, η καλοσύνη και η δικαιοσύνη είναι δυνατότερα όπλα από τη φωτιά και το βόλι, καπετάνια. Πες τους προέστους να έρθουν να του... Κύριε, ο Σάκης η πατρίς του απαιτεί. Ευρισκόμεθα όλοι, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης ηνωμένοι. Και τούτο είναι άκρο συγκινητικών και επικοδομητικών. Εις την Μακεδονία ο ανθυπολοχαγός Παύλος Μελάς και οι οπλαρχηγοί μας σημειώνουν πρόοδους. Αναφέρομαι ειδικώς εις τον Παύλο Μελάν, διότι η αγνώτης του συγκινεί και καταπλήσει. Οι εν Μακεδονία αγωνιστές μας θα αποκτήσουν λαμπράν πολεμική εμπειρία και γνώση αρίστην του εδάφους και των γεωγραφικών συνθήκων δια την τελική εξόρμηση του ελληνικού στρατού. Διότι φοβούμαι, κύριοι, ότι είναι αναπόφευκτος πλέον η επέκταση του πολέμου που ήρχισε ήδη στην Μακεδονία. Τι νέα έχουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Μεγαλειότατε, έχουμε ήδη παραγγείλει 100.000 τυφεκίων επαναληπτικών τύπου Μάλιχ Χερσενάουερ. Επιπλέον όμως, θεωρώ άμεσον και επιτακτική την ανάγκη αναδιοργανώσεως ριζικής του στρατού και του στόλου. Διότι όπως πολύ ευστόχως παρατηρήσατε, μεγαλειότατε, δεν θα βραδύνει η τελική αναμέτρηση με τους φετεριστάς της Μακεδονίας. Συμφωνώ. Κύριε, ευχαριστώ. Αρχηγέ, ένοχοι του φόνου των Μακεδόνων απερίκτησαν τέσσερις κομιτατζίδες. Οι προεστοί προτείνουν να τους εκτελέσει το απόσπασμα αμέσως. Έχουμε μαρτυρήσει από δάφτους. Έχουν πνίξει τον κόσμο στο αίμα. Και αυτό που τους δικάσαμε πολύ τους πάει. Ο ένας απεδείχθη αθώος. Ξέρεις πόσους αθώους Μακεδόνες έχουν φάει φωνιάδες. Αμέτρητους. Εμείς δεν είμαστε κομιτατζίδες, Πίζα. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Ο Καούδης και ο κύριος έχουν ξεκινήσει για τη συνάντηση. Μάζεψε τους άντρες. Το σούρουπο φεύγουμε για τη Στάτιστα. Θα μπούμε μέσα ομάδες-ομάδες. Εγώ θα πάω στο Κατζάκι. Ο Βολάνης με 7 άντρες στο απέναντι. Οι άλλοι να έρθουν αργότερα, σαν γύρω-γύρω σπίτια. Αυτούς... Θέλω να σκεφτώ πρώτα. Θέλω να σκεφτώ πρώτα πάρω απόφαση.
Τι αποφάσισες? Μια ομάδα να τους πάει στον τόπο τους. Αρχηγέ, κάνε αυτό που σου είπα. Χαρίζεις τη ζωή σε φωνιάδες. Πύριζα. Άκουσε, Πύριζα. Προσπάθησαν να υποδουλώσουν με αίμα, χρήμα, δόλο, με κάθε μέσο τη Μακεδονία. Και δεν τα κατάφεραν. Ξέρεις ποια είναι η πιο σκληρή τιμωρία τους? Η καταστροφή του μεγάλου και εγκληματικού του σχεδίου. Να κλέψουν τη Μακεδονία. Κι αυτοί την έχασαν για πάντα. Είναι τα γελάδια που κλέψε ο Κούζο και η ομάδα του. Θα πάνε στο βορρά οι κλέφτες. Δεν τους ξέρω. Είναι ο καπετάνης Ζέζες, Χριστίνα. Πού το ξέρεις? Πόσες φορές, Μωρή Ζαβή, μας μίλησε ο πατέρας γι' αυτόν. Να τα παιδιά κάτω. Περάστε, κοπιάστε. Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε. Καλώς ήρθατε στη στάτιστα, καπετάν Ζέζα. Είμαι η Βάνα. Η αδελφή μου η Χριστίνα. Ο πατέρας μου μίλησε για σας. Ο καπετάν Καούδης και ο καπετάν Κύρου σας προσμένουν αύριο το απομεσήμερο. Είχαν στο δρόμο φασαρίες με τους κομιτατζίδες. Περάστε στη φωτιά να ζεσταθείτε. Να είστε παγωμένος. Ευχαριστώ, Βάνα. Νερό για τα πόδια του. Σταμάτησε η βροχή, καπετάν. Hey, Ελαδόρ! Έλα, τάμπο! Πάρε αυτό το γράμμα και κατέβα στο Κονοπλάτ. Να το δώσει του Μουλαζίμ. Με τα χαράς, Μητροβλάκο. Ε. Ποιος μένει στο διπλανό σπίτι? Ο αδελφός του πατέρα μου. Είναι έθιμος στη Μακεδονία, καπετάνια.
Όταν ο πατέρας δίνει σταβόρι για ένα σπίτι, το μοιράζει στα δυο. Και δεν ενώνονται μεταξύ τους τα δωμάτια. Για να μην καυγαδίζουν, ε. Βάνα, αυτό να το μοιραστείς με την αδελφή σου. Με το μουχτάρι και τους πρόσφυγες στην πλατεία. Μουχτάρι. Πού είναι ο Μητροβλάχος? Δεν τον είδα, Θέτη. Δεν ήρθε στο χωριό μας. Ποιος λέει ψέματα? Εσύ ή ο Γελαδάρης? Δεν τον είδα, μουλάζι μου. Στορκίζομαι. Ο Μητροβλάχος ορκίστηκε να με ξεκάνει. 3.000 πλουριά πληρώνει πυλί το κεφάλι. Καθαρίσω κάτι παλιούς λογαριασμούς που έχω ματήτω από τον Ερέτη. Εμπούτος! Εσύ ξέρεις τι μου μαγειρεύει ο Μητροβλάχος και δεν μου λέει. Κρεμάστε τον! Ξορκίζουμε στο όνομα του Θεού, δεν τον είδα! Άκουσα πως τριγύρναγε πριν δύο μέρες στην πάνω γειτονιά. Εάν δεν τον έβρω ή πέσω σε παγίδα, καλύτερα για σένα και το χωριό σου να ανοίξει η γη να σας καταπιεί. Δεν μπορώ να ταλαιπωρήσω τους άντρες μου άλλο. Πρέπει να φύγετε, καπετάζεζα. Και πού θα κατακληθούν οι άντρες μου αύριο το πρωί που θα συναντηθώ με τους καπετάνεως? Στη λάσπη! Το πάει στο χειρότερο καιρός. Πρόεδρε, άκουσες αν έμαθαν τον ερχομό μου? Αν είχαν δει τους άντρες σου, θα το ξέρα. Το Μητροβλάχο γυρεύουν, όχι εσένα, καπετάνιο. Θα μείνουμε. Και αν χρειαστεί, θα πολεμήσουμε. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Το νου σου εσύ. Αν δεις κάτι ύποπτο, να μου στείλεις μήνυμα αμέσως. Δεν ψάχνουν για μένα οι Τούρκοι. Δεν είδα ως τώρα τέτοια επιθυμία τους. Κάνεις λάθος, καπετάνιο. Δεν έχουνε μπέσα. Έχει δίκιο ο Πυρίζας, καπετάνιο. Φύγουμε τότε. Επίρισα. Δεν ήθελα να πω αυτό, καπετάνιο. Κάποιος πρέπει να μας είδε και ειδοποίησε τους Τούρκους. Είναι έτσι ή ζητούν άλλον? Το Μητροβλάχο. Καπετάνιε, έρχονται δύο καβαλαρέοι. Για όλα τα αποθαμένα τους. Πάνε στο βολάνι. Τους παίξουμε μια μπαλωτέ, καπετάνιο. Καραβίτη, πες στους υπόλοιπους δικούς μας να μείνουν όσο γίνεται μακρύτερα. Στρατινάτς. Μπαμπού! Μπαμπού!
Βάνα! Χριστίνα! Χριστίνα! Να πας τις γυναίκες και τα παιδιά απέναντι. Τι με κοιτάς! Πηγαίνετε απέναντι! Άμα σε χρειάζεται θα σε φωνάξω. Κατέβασαν τα μούτρα οι κυράδες, γιατί δεν τις κρατήσαμε να πολεμήσουν μαζί μας. Δεν κατεβαίνουμε κάτω. Απάνω δεν είμαστε ασφαλείς. Θα μας κάψουν σαν τα ποντίκια. Θα κάνω μια αναγνώριση. Εσείς στο νου σας από αριστερά. Θα του πεις πως έκανα το καθήκον μου.
συναντήσετε. Θα συναντήσετε κακουχίες, στερήσεις, προδοσία, θάνατο. Χαλιβδώστε την ψυχή σας. Μη λυγίσετε. Όλα για την πατρίδα. Όλα. Διώξτε τους δολοφόνους από τα ιερά χώματα της Μακεδονίας μας. Όλα. Όλα για την ελευθερία της Μακεδονίας. Όλα. Και τη ζωή σας. Αξίζει. Για τη Μακεδονία. Για την Ελλάδα. Αφήσουμε εδώ τον αρχηγό να πέσει στα χέρια των Τούρκων. Αν λυγίσουμε τούτη τη στιγμή, πάει η Μακεδονία. Το καπετάνιος δεν θα το θέλει. Κάποιος από εμάς να πάει στο Δεσπότη. Τον καπετάνιο. Θα τον θάψουμε εμείς έξω από το χωριό. Δεν πρέπει να μάθουν πως χάσαμε τον αρχηγό μας. Τώρα που σκιάχτηκαν για καλά. Τα χέρια μας δεν τον παίρνουν, καπετάνιο. Μην τον βρουν. Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Δεσποτά, σκοτώσανε τον Μίκη Ζέζα. Πρέπει
Πρέπει να ειδοποιήσουμε τα Αθήνας και τη δύστυχη γυναίκα του. Δέξου, κύριε, την ψυχή του παλικαριού στους κόλπους. Ανησυχώ. Ανησυχώ διότι ηθικών των δρατικών μας δυνάμεων. Φοβούμαι ότι ο θάνατος του Παύλου θα έχει οδυνηρές συνέπειες επί του Μακεδονικού. Πρέπει να τοποθετηθεί νέος αρχηγός. Κύριε Δραγούμη. Εξοχότατε. Ποιος σας ανήγγειλε το θάνατο του Παύλου? Το προξενείο μοναστηρίου, κρυπτογραφικός. Επίσης με γνώρισαν ότι οι Τούρκοι πληροφορήθησαν υπό του Βουλγαρικού Κομιτάτου ότι είσαι εκ των μεγάλων του Μακεδονικού Αγώνος έπεσαν και προσπαθούν να βρουν το πτώμα του για να μάθουν ποιος είναι. Οποία κακή μοίρα για την πατρίδα, για τον αγώνα, για την Αταλία, για τα παιδιά του. Με τι δύναμη αναγγείλω το φρικτό νέο? Με τι δύναμη? Τα παιδιά του τον υπεραγαπούσαν, η Αταλία τον λάτρευε. Εξοχότατε, επιτρέψατε μου. Κρύψατε το κορμί του. Λέγε, μόλι σκύλα, δεν λυπάσαι τα νιάτα σου. Που κρύψατε το κορμί του, λέγε. Κύρου έστειλε το παλικάρι του τον Τίνα να πάρει την κεφαλή του Μελά από τη στάτιστα και να τη μεταφέρει στο πισοδέρι. Έδωσε εντολή στον Παπασταύρο να τη θάψει προσωρινώς ώσπου να καταφέρουμε να μεταφέρουμε και το σώμα του Μελά στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής. Σεβασμιότατε, οι οπλαρχηγοί αγωνιών έχουν μείνει χωρίς αρχηγό. Πλάτων, τούτη τη στιγμή οι αγγελιοφόροι μου δίνουν οδηγίες. Πληροφορούν. Ενθαρρύνουν. Τι είναι, Εμίν? Ειδοποίησαν πως έρχεται να σας δει ο Χουζνίπασας. Ο Χουζνίπασας. Μήπως δεν πρόλαβε ο Ντίνας να πάρει την κεφαλή του νεκρού?
Φτάνει, αρκετά παίξατε. Πηγαίνετε να ξαπλώσετε τώρα. Πηγαίνετε. Καληνύχτα, μωρό. Καληνύχτα, μωρό μου. Τι έχεις? Πήγαινε. Καληνύχτα. Πήγαινε στον παππού σου. Καληνύχτα, μητέρα. Καληνύχτα, θεία Άννα. Καληνύχτα, Ζέζα. Τη Μακεδονία. Όχι, θα του γράψουμε αύριο μαζί. Με έχω σχολείο το πρωί. Δεν θα πας. Θα του παραπονεθούμε πως αργεί να μας γράψει. Συμβαίνει τίποτα στον πατέρα μου? Αυτόν συγχωρήσε, ημάς δε ελεήσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καπετανέοι μου, αθηναϊκές εφημερίδες δυστυχώς εβοήθησαν άθελά τους φυσικά με τα σακριβείς περιγραφάστων τους Τούρκους να ανακαλύψουν το σώμα του Μίκη Ζέζα. Τους έπεισα ότι το σώμα άλλου οπλαρχηγού όταν το μετέφεραν στην Καστοριά. Κατόπιν πολλών προσπαθειών το παρέλαβα και το ενεταφίασα εδώ. Επιπλέον προσεπάθησαν να μάθουν το πραγματικό όνομα του νεκρού όταν τον ανεκάλυψαν, μα δεν το κατόρθωσαν. Τι να πω, ίσως ή το θέλημα Θεού. Ο Μίκης Ζέζας κατενίκησε με υπεράνθρωπον θέληση όλες τις αδυναμίες του, ψυχικές και σωματικές. Ανέβηκε το Γολγοθά του και έφτασε στην τελική θυσία, στο θάνατο. Απτόητος θα ζει πάντοτε ως υπέροχος δύναμης στας καρδίες όλων μας. Εκ του Κομιτάτου ημών έλαβαν την είδηση ότι έρχονται νέες δυνάμεις δια τη συνέχιση και επέκταση του αγώνος στην Μακεδονία και Θράκη. Νυν υπερπάντων ο αγών. Ζήτω η ελευθερία. Ζήτω η ελευθερία.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Συναισθηματικός και υπέρμετρα προσκεκολλημένος εις την οικογένειά του, ο Παύλος Μελάς εξομολογείται προς τη σύζυγόν του. Αισθάνομαι πολύ οδυστυχής την ευτυχία που αφήνω, αλλά απότινος δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έγινα όργανον δυνάμεως πολύ μεγάλης ως φαίνεται, αφού έχει την ισχύν να κατασυγάσει όλα τα άλλα αισθήματά μου και να με οθεί διαρκώς και διαρκώς προς την Μακεδονία. Ο θάνατός του αποτελεί αγερτήριον σάλπισμα. Ο αγών θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί για την αγών επιβιώσεως ολοκλήρου του έθνους. Τα ιερά χώματα της Μακεδονίας. Ο Μελάς φώτισε τον δρόμο. Πάντα ο Έλληνας κερδίζει με το αίμα του την ελευθερία. Η μήνα πεθαίνει για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα. Έλληνες, τώρα, τώρα Μακεδόνες είναι που πολεμάτε για όλα. Για όλα. Ζήτω η Μακεδονία. Ζήτω. Ζήτω η ελευθερία. Ζήτω. Εμπρός!